δυνάμει του στρατού και σωστικά συνεργεία επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό παγιδευμένων κάτω από τα ερήπια. Ο αριθμό των θυμάτων από το φωνικό χτύπημα του Εγγέλαδου στην Κίνα αυξάνεται. 89 νεκροί και περισσότεροι από 500 τραυματίε είναι ο μέχρι στιγμή απολογισμό. 1.200 κτίρια κατέρευσαν και δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι στην επαρχία Γκάνσου έμειναν άστεγοι. Ο αρχικό σεισμό είχε μέγεθο 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθο μόλι ένα χιλιόμετρο. Ακολούθησαν περισσότεροι από 400 μετασυσμοί, με τον ισχυρότερο να είναι μεγέθου 5,6 βαθμών. Οχτώ πόλεις στι ορεινέ κομιτείε Μισιάν και Ζανξιάν, που βρίσκονται 170 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά τη πρωτεύουσα τη επαρχία Λανξού, έχουν πληγεί σοβαρά από το σεισμό. Η ηλεκτροδότηση και επικοινωνίε έχουν διακοπεί, ενώ σοβαρέ ζημιέ υπέστη και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ είχε πλήξει τον Απρίλιο τη γειτονική επαρχία Σιτσουάν, αφήνοντας πίσω της 164 νεκρούς και περισσότερους από 6.700 τραυματίες. Ήταν ο πιο καταστροφικός σεισμός που έπληξε την Κίνα την τελευταία τριετία.